Πυροβολισμοί, φωνές, πανικός και ουρλιαχτά στο κέντρο του Στρασβούργου. Ο άνδρας που πυροβολεί αδιακρίτως σκορπάει το θάνατο μέσα στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, στο κέντρο της Ευρώπης. Τα βίντεο δευτερόλεπτα μετά την επίθεση δείχνουν την έκταση του φόβου που επικρατεί, με τη Γαλλία να ζει πάλι τον εφιάλτη της τρομοκρατίας. Μια δύσκολη νύχτα για το Στρασβούργο, για τη Γαλλία, μια ακόμα δύσκολη νύχτα για τη Γαλλία και μια δύσκολη νύχτα και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως καταλαβαίνεις, διότι πραγματικά η πόλη ήταν γεμάτη κόσμο. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγο μετά τις 9 ώρα Ελλάδος, με δράστη έναν 29χρονο άνδρα γνωστό στις αστυνομικές αρχές για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, ο οποίος μετά την αιματοχυσία που προκάλεσε διέφυγε με ταξί, το οποίο άρπαξε από τον ιδιοκτήτη του, τραυματισμένος σύμφωνα με πληροφορίες από άνδρες της στρατιωτικής περιπόλου που είχε αναπτυχθεί στο Στρασβούργο και ήταν επιφορτισμένοι με τη φρούρηση της χριστουγεννιάτικης αγοράς, που όμως δεν κατάφεραν να το συλλάβουν. Όταν η αγορά των Χριστουγέννων στο Στρασβούργο είναι ένα μεγάλο γεγονός που συγκεντρώνει χιλιάδες τουρίστες, όχι μόνο από τη Γαλλία, από όλο τον κόσμο, και την ίδια στιγμή είναι σε εξέλιξη και η ολομέλεια ενός ευρωπαϊκού θεσμού, που βρίσκεται ως ευρωπαϊκός θεσμός στο στόχαστρο ενδεχομένως της τρομοκρατίας, καταλαβαίνεις ότι τα μέτρα είναι δρακόντια. Νεκροί και τραυματίες μέσα στη μέση της αγοράς μετέτρεψαν το χριστουγεννιάτικο κλίμα σε τραγωδία, ενώ όσο 29χρονος δράστης που μεγάλωσε στο Στρασβούργο με καταγωγή από το Μαρόκο παραμένει άφαντος, η πόλη μοιάζει με πόλη φάντασμα, καθώς τα μέτρα περιορισμού είναι αυστηρά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκονται κλεισμένοι σε σπίτια και ξενοδοχεία, ενώ έχουν δημιουργηθεί δεκάδες σημεία ελέγχου. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε ως τρομοκρατική, ενώ οπαδοί του ISIS πανηγύριζαν λέγοντας ότι ο Μακελάρης εμπνεύστηκε από εκείνους. Ωστόσο, οι γαλλικές αρχές δεν ξεκαθαρίζουν αν πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια που σχετίζεται με την Ισλαμιστική τρομοκρατία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, οι αρχές θα απαγορεύσουν όλες τις δημόσιες συγκεντρώσεις στην πόλη του Στρασβούργου. Και παρά το γεγονός ότι όλα τα σχολεία στην πόλη λειτουργούν κανονικά, στην ανακοίνωση κατέστη σαφές ότι οι γονείς μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι εάν το επιθυμούν. Αποκλεισμένοι στο Στρασβούργο βρίσκονται και Έλληνες ευρωβουλευτές λόγω της επίθεσης. Στο σημείο βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης, που αποκλείστηκε στο πίσω μέρος καφετέριας, ενώ ελάχιστα μέτρα από το σημείο βρέθηκε και ο Γιώργος Γραμματικάκης, που εξήγησε ότι ο κόσμος σήμερα είναι παγωμένος και μουδιασμένος από το χτύπημα αυτό. Είναι λίγο παγωμένος ο κόσμος και φοβισμένος. Δεν περίμενε θα ξαναέχει ένα τέτοιο γεγονός. Νομίζω αυτό είναι το αίσθημα που κυριαρχεί. Μα συνέχεια σε σταματούν αστυνομικοί για ελέγχο. Εγώ βγήκα το πρωί έξω, συνέχεια σε σταματούν αστυνομικοί, ένοπλοι. Σιγά σιγά, όπως ξέρετε, όπως γίνεται πάντα, θα ελαφρύνουν αυτά τα μέτρα, αλλά ο τρόμος μένει. Πολύ κοντά στο σημείο της επίθεσης ήταν και ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος περπατούσε με παρέα, ωστόσο μετά το χτύπημα κατάφερε, έστω και με δυσκολία, να φτάσει στο ξενοδοχείο που διαμένει και βρίσκεται σε πολύ κοντινό σημείο από το σημείο του μακελιού. Στο Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορώ να σας πω ακόμα, διότι περιμένουμε εντολές. Κανονικά έπρεπε να έχουν αρχίσει συνεδριάσεις, δεν γίνεται φυσικά τίποτα, δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα και περιμένουμε τις αποφάσεις του Προέδρου και των αρμοδίων. Και το Ευρωκοινοβούλιο ενεργοποίησε πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης. Ενώ μετά το χτύπημα, για λόγους ασφαλείας, οι πόρτες έκλεισαν και αρκετοί ευρωβουλευτές και εργαζόμενοι έμειναν αποκλεισμένοι μέσα στο κτίριο. Απεγκλωβισμένοι πια στις 4 ώρα Ελλάδας, μας είπαν ότι μπορούμε να αφήσουμε την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με δική μας ευθύνη, Γιώργο. Διότι η αστυνομία δεν μπορούσε να συνοδεύσει όλους μας που ήμασταν εκεί, ούτε καν όλους τους ευρωβουλευτές που ήταν αρκετοί. Μιλώντας στο Ράδιο 984, η δημοσιογράφος Μαρία Ψαρά εξήγησε πώς μοιάζει η επόμενη μέρα στο Στρασβούργο, που εκτός του φόβου αντιμετωπίζει και την οικονομική αγωνία σε ό,τι αφορά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπου το Στρασβούργο ως παραδοσιακός προορισμός υποδέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.